Πανάγιος Τάφος, Αγία Αυλή. Έμπροσθεν της εισόδου του Ιερού Ναού της Αναστάσεως, με πλευρά μήκους 20 μέτρων, είναι η Αγία Αυλή. Παλαιότερα η Αγία Αυλή λειτουργούσε ως αγορά για την πώληση προϊόντων και ενθυμίων. Σήμερα χρησιμοποιείται μόνο από τους Ορθόδοξους τη Μεγάλη Πέμπτη για την τέλεση της ακολουθίας του νηπτήρος και την Μεγάλη Παρασκευή όπου καταλήγει η πομπή της Αναπαραστάσεως της πορείας του μαρτυρίου του Χριστού, η οποία άρχεται από το Πρετόριο. Ανατολικά της Αγίας Αυλής ευρίσκεται το μοναστήρι του Αβραάμ. Στην βορειοανατολική γωνιά της Αγίας Αυλής υπάρχει κλίμακα, σκάλα, η οποία οδηγεί στον Γολγοθά. Από την κλίμακα αυτή ανήλθε το 629 μετά Χριστόν ο Ηράκλειος, μεταφέρον τον Τίμιο Σταυρό και επιστρέφοντας νικητής από την εκστρατεία εναντίον των Περσών. Στην είσοδο της κλίμακας της σκάλας υπάρχει μικρός ναός της Οσίας Μαρίας της Αιγύπτου, η οποία εμποδίστηκε από αόρατη δύναμη να εισέλθει εντός του ναού για τις αμαρτίες της. Δυτικά της Αγίας Αυλής ευρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφό Θεού, πρώτου επισκόπου των Ιεροσολύμων. Πλησίον του ιερού ναού του Αγίου Ιακώβου υπάρχει το παρεκκλήσι των μυροφόρων γυναικών και βορειότερα ευρίσκεται το παρεκκλήσι των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, όπου φυλάσσονται τα οστά των Πατριαρχών των Ιεροσολύμων. Νότια της Αγίας Αυλής ευρίσκεται το μετόχιο της Γεθσημανής με την εικόνα του επιταφείου της Θεοτόκου. Πριν εισέλθει κανείς στο ναό, από αριστερά παρατηρεί τον μεσαίο κείωνα με την μεγάλη σχισμή στο κάτω μέρος. Σύμφωνα προς την παράδοση, το 1580, όταν ο Μουράτ ο Τρίτος παρεχώρησε με δωροδοκία στους Αρμένιους το δικαίωμα της τελετής του Αγίου Φωτός, οι Ορθόδοξοι συνεκεντρώθησαν στην Αγία Αυλή όπου και ανέμεναν την έκβαση των γεγονότων. Παρά τας απέλπιδας προσπαθίας του Αρμενίου Πατριάρχου, το Άγιον Φως δεν έλαμψε εις το Ιερόν Κουβούκλιον ή εις άλλων σημείων εντός του ναού. Αντιθέτως, η μαρμάρινος κολόνα εσχίστη και από το σημείο εκείνο έλαβαν οι Ορθόδοξοι το Άγιον Φως. Ο Εμμύρης Τούνομ, αυτόπτης μάρτης του θαύματος, εντυπωσιάστηκε και ανεφώνησε. «Μεγάλη η πίστη των Ελλήνων», φράση η οποία του εστίχησε τη ζωή του. Όταν ο Σουλτάνος επληροφορήθηκε το θαύμα, εξέδωσε φυρμάνι και ανεγνώρισε το αποκλειστικό δικαίωμα για την λήψη του Αγίου Φωτός εις το Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη. Οι Αρμένοι βεβαίως διασώζουν ειδική των εκδοχήν δια την μεγάλη σχισμή του Κίωνα, σύμφωνα προς την οποία πτωχοί προσκυνητέ, οι οποίοι δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν το επιβεβλημένο δόσιμο, έμειναν έξωθεν του ναού. Η Θεία Πρόνοια όμως εμερίμνησε και δι' αυτούς, καθώς το Άγιο Φως ενεφανίστη και εις αυτούς μέσα από την σχισμή του Κίωνα. Κατά τη διάρκεια της νυχτός, η Αγία Πόρτα παραμένει κλειστή και τας κλίδας κρατούν με κληρονομικό δικαίωμα θυρωροί μουσουλμάνοι από συγκεκριμένη οικογένεια. Το πρώτο προσκύνημα το οποίο συναντούν οι προσκυνητέ εισερχόμενοι στο ναό της Αναστάσεως είναι η Αγία Αποκαθήλωσης, η οποία ευρίσκεται έναντι της πύλης του ναού. Η σημερινή της μορφή αποτελεί νεωτέρα κατασκευή και οφείλεται στις ανακαινιστικές εργασίες του 1810. Το ιερό αυτό προσκύνημα αποτελείται από φυσικό βράχο, ο οποίος ταυτίζεται με τον καθαγιασμένο λίθο του μυρισμού. Κατά την παράδοση, τμήμα του αρχικού βράχου μεταφέρθηκε στην Έφεσο και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη και ο αυτοκράτορας Μανουήλ Α, ο Κομνηνός, το εναπέθεσε αρχικά
στο Ιερό Παλάτιο και στη συνέχεια στη Μονή του Παντοκράτορος πλησίον του ταφικού του μνημείου. Το Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Αποκαθιλώσεως είναι σήμερα καλυμμένο από λευκό πόρφυρο μάρμαρο, το οποίο χρησιμεύει όχι μόνο για διακόσμηση, αλλά και για προφύλαξη από την συνήθεια των προσκυνητών να αποσπούν τεμάχια του διαφυλακτά και ενθύμια. Το ιερό αυτό μάρμαρο τραπεζιοειδούς σχήματος έχει μήκος 5 μέτρα και 70 εκατοστά και εξέχει από το έδαφος 30 εκατοστά. Η Αγία Αποκαθήλωση συνδέεται με την γνωστή Ευαγγελική διήγηση, σύμφωνα με την οποία ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, με άδεια του Ποντίου Πιλάτου, αποκαθήλωσαν το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό, το ήλεψαν με αρώματα και το εναπέθεσαν σε κοινόν μνημείο. Την σύνδεση αυτή υπενθυμίζει και η επιγραφή η οποία διατρέχει εξωτερικώς τις τέσσερις πλευρές του μνημείου. Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών το άχραντον σου σώμα συντώνει καθαράν η λύσας και αρώμασιν εν νήματι κενό κηδεύσας απεθέτω. Προς την βόρεια πλευρά και επάνω στον τοίχο, ο οποίος συμπίπτει με την νότια πλευρά του καθολικού, υπήρχαν άλλοτε εικόνες με την παράσταση της αποκαθιλώσεως. Από το 1993 όμως, και με τη μέριμνα του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου, η πλευρά αυτή έχει εξοραϊστεί με ψηφιδωτή σύνθεση, η οποία απεικονίζει την αποκαθήλωση, τον επιτάφιο μυρισμών και τον ενταφιασμών του Χριστού. Την σχετική ευαγγελική περικοπή με την διήγηση της αποκαθήλωσεως υπενθυμίζει μαρμάρινη πλάκα στο ανατολικό τοίχο, η οποία φιλοξενεί το αντίστοιχο κείμενο. Εις τον ναόν της Αναστάσεως, καθολικών ονομάζεται ο ιερός χώρος, ο οποίος ευρίσκεται ακριβώς έναντι και ανατολικός του Ιερού Κουβουκλίου και ανήκει εις την δικαιοδοσία των Ορθοδόξων. Το καθολικόν καταλαμβάνει ως ναός εν ναό το μεσαίον κλήτος του όλου συγκροτήματος του ναού της Αναστάσεως. Πρόκειται για μίαν στενόμακρον μεγάλων διαστάσεων αίθουσα, η οποία στεγάζεται με έναν επιβλητικό τρούλο ύψους 29 μέτρων στηριγμένο σε 4 πεσούς με κορινθιακού τύπου κοιονόκρανα. Οι αψίδες, η θόλη και ο τρούλος είναι αρχαιότερες κατασκευές, ενώ οι πλάγιες πλευρές, οι κόγχοι του ιερού βήματος καθώς και το μαρμάρινο τέμπλο αποτελούν νεότερες προσθήκες. Πανάγιος Τάφος. Το Ιερό Κουβούκλιο. Το Ιερό Κουβούκλιο, το οποίο υψώνεται στον τόπο του Τάφου του Χριστού, ευρίσκεται δυτικά του Καθολικού της Αναστάσεως και καταλαμβάνει τμήμα του δυτικού μέρους της Ρωτώντας. Ο αρχικός τάφος είχε προφανώς τη μορφή των Ιουδαϊκών λαξευμένων σε βράχο ταφικών μνημείων. Μετά όμως από την ανακάλυψή του από την Αγία Ελένη, ο βράχος αυτός διαμορφώθηκε αναλόγως και το μνημείο έμεινε ελεύθερο. Ο Ευσέβιος αναφέρει ότι ο Πανάγιος Τάφος ήταν διακεκοσμημένος με ωραιότατους κίονες, αλλά δεν κάνει λόγο για κλειστό οικοδόμημα. Αντίθετα, σύμφωνα προς την Εθερίαν, ο Πανάγιος Τάφος ευρίσκεται ήδη εντός κλειστού οικοδομήματος, ενώ μεταγενέστερες μαρτυρίες παραδίδουν ότι στην αρχική του μορφή ήταν ελεύθερο μνημείο με οκταγωνική επίστεψη, το οποίο είχε προκύψει από την απολάξευση του βράχου. Από τις περιγραφές του ανωνύμου προσκυνητού της Πλακεντίας περίπου το 570 μετά Χριστό και του Αρκούλφου το 688 μετά Χριστό, συνάγεται ότι ο Πανάγιος Τάφος αρχικά ήταν λαξευμένος σε μονόλιθο, περίκλειστος με δακτυλιόσχημο τοίχο, στο μέσο μεγάλου πλατώματος και στεγαζόταν με κυβόριο υποβασταζόμενο από κοιονίσκους.
Με την ανακαίνιση του ναού επί Κωνσταντίνου Θήτα του Μονομάχου το 1048 μετά Χριστόν, ο Πανάγιος Τάφος περιεκλείστη πλέον εντός νέου οικοδομήματος. Τότε έλαβε τη μορφή επί μήκους μαυσολίου, το οποίο διευρύνεται ο δυτικός σε πολυγονικό ημικύκλιον και περιβαλλόταν από κυονίσκους προσκεκολλημένους στους κλειστούς τοίχους. Τη σημερινή του μορφή το Ιερό Κουβούκλιο έλαβε το 1810, όπως μαρτυρεί ανάγλυφος επιγραφή στην πρόσωψή του. Η κατασκευή αυτή αντικατέστησε την παλαιότερη, η οποία κατεστράφη υπό της πυρκαγιάς του 1808, οπότε και το μνημείο επενεδύθη με πλάκες από τοπικό ερυθρόλευκο λίθο. Το όλο οικοδόμημα περιβάλλεται από κυονίσκους και ψευδοπεσούς, οι οποίοι διαμορφώνουν αντιστοίχους αψίδας με απλά διακοσμητικά στοιχεία και φέρει πλούσιο γλυπτό διάκοσμο τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Η πρόσωψη του Ιερού Κουβουκλίου διαμορφώνεται στην ανατολική του πλευρά, όπου υπάρχει και η μοναδική είσοδος. Παλαιότερα η είσοδος αυτή διέθετε ξύλινη θύρα, διακεκοσμημένη με σεντέφη, η οποία εσώθη από την Μεγάλη Πυρκαγιά του 1808 και σήμερα φυλάσσεται στο Πατριαρχικό Μουσείο. Εκατέρωθεν της εισόδου του Κουβουκλίου ευρίσκονται δύο εντυπωσιακά μαρμάρινα μανουάλια, τα οποία φέρουν την επιγραφή «Κτήμα και αφιέρωμα το Χριστό των Ορθοδόξων Ρωμαίων». Προφανώς η επιγραφή αυτή δεν αναφέρεται μόνο εις τα μανουάλια, αλλά αποτελεί και δήλωση της κυριότητας των Ελλήνων Ορθοδόξων, των αποκλειστικών ανακαινιστών και πραγματικών κυριάρχων του προσκυνήματος. Σήμερα ο προσκυνητής αντικρίζει συνολικώς 12 μανουάλια, 6 μεγάλα και 6 μικρότερα, τα οποία ισομερώς ανήκουν εις τους Ορθοδόξους, εις τους Λατίνους και εις τους Αρμενίους. Η πρόσωψη του Κουβουκλίου κοσμείται από 4 στρεπτούς μονολιθικούς κυονίσκους από πορφυρόλευκον μάρμαρο, οι οποίοι επιστέφονται από κυονόκρανα κορινθιακού τύπου. Επάνω από την είσοδο του μνημείου εικονίζεται ανάγλυφος η Ανάσταση του Χριστού, η οποία φέρει άργυρε πίχρυσον επένδυση. Επάνω από την παράσταση αυτή σχηματίζεται ανοιχτό εν επίγραφο ηλιτάριο με την επιγραφή «Το ζωοδόχο σου τάφου παρεστώτες η ανάξη η δοξολογίαν προσφέρομεν τι αφάτο σου ευσπλαχνία Χριστέ ο Θεός ημών». Εις το μέσον της προσώψεως του Ιερού Κουβουκλίου και άνωθεν των κανδυλών υπάρχει βασιλικόν στέμα, το οποίο υποβαστάζεται υπό δύο αγγελικών μορφών. Εις το ίδιον επίπεδον εκ δεξιών και εξ αριστερών έχουν φιλοτεχνηθεί ομοιόμορφα ορθογόνια με απομιμήσεις, πλαίσια τα οποία φέρουν επιγραφές. Την επίσκεψη του Κουβουκλίου περιφράσει διακοσμητικό στιθέο με μικρούς πεσούς και κυονίσκους. Εις την κλίδαν του στιθέου απεικονίζεται ανάγλυφος οφθαλμός ως τα πάνθωρα, ενώ εντυπωσιακών ανθέμιων κοσμεί την βάση του. Το εσωτερικό του Ιερού Κουβουκλίου διαιρείται εις δύο τμήματα. Εις τον προθάλαμον, ο οποίος καλείται Άγιος Λίθος ή Παρεκκλήσιον του Αγγέλου, και εις τον κυρίως νεκρικών θάλαμον, των Πανάγιων Τάφων. Εις το κέντρο του προθαλάμου, εις μικράν τετράγωνον τράπεζαν και εις ειδικήν μαρμάρινην θήκην φυλάσσεται τμήμα του λίθου, όπου ίστατο ο άγγελος κατά την αναγγελία της Αναστάσεως του Χριστού εις τα σμυροφόρους. Τα 4 πλευρά της θήκης και εντός ιδιαίτερων πλαισίων διατρέχει επιγραφή η οποία εξιστορεί το γεγονός. Άγγελος Κυρίου κατεβάς εξ ουρανού, απεκύλησε τον λίθον από τις θύρας του μνημείου. Επάνω από τον Άγιον Λίθον σχηματίζεται θολίσκος εις τον μέσον δια των εξαερισμών του χώρου. Από την οροφήν κρέμονται 5 και 10 κάνδυλοι, 5 των Ορθοδόξων, 5 των Λατίνων, 4 των Αρμενίων και 1 των Κοπτών. Εις τον θάλαμον του Παναγίου Τάφου οδηγεί χαμηλή είσοδος με ανάγλυφο μπαρόκ διακόσμηση. Ο Πανάγιος Τάφος απαρτίζεται από ένα ορθογώνιο θάλαμο λαξευμένο στο βράχο, ο οποίος με την τελευταία ανακαίνισή του εκαλύφθη υπό ορθομαρμαρώσεως.
Τον Πανάγιο Τάφο φωτίζουν άσβεστε λαμπάδες και 43 κανδύλια, εκ των οποίων 13 ανήκουν εις τους Ορθοδόξους, 13 εις τους Λατίνους, 13 εις τους Αρμενίους και 4 εις τους Κόπτας. Εις το Ιερόν Κουβουκλίον τελείται καθημερινώς υπό των Ορθοδόξων Θεία Λειτουργία, κατά την οποία ο Πανάγιος Τάφος χρησιμοποιείται ως Αγία Πρόθεσης και ο Άγιος Λίθος ως Αγία Τράπεζα. Εις των χώρων αυτών παραμένει άγρυπνος φρουρός αγιοταφίτης μοναχός, διασφαλίζουν τα δικαιώματα της αδελφότητος εις το ιερότερον προσκύνημα του χριστιανικού κόσμου. Η Αγία Πόρτα. Στο ναό της Αναστάσεως οι πιστοί εισέρχονται σήμερα από μία και μοναδική πύλη, η οποία καλείται και Αγία Πόρτα. Οι διαστάσεις της είναι σχετικά μεγάλες, καθώς το ύψος της υπερβαίνει τα 5 μέτρα και το πλάτος της τα 3. Τα δύο θηρέα φύλλα είναι κατασκευασμένα από ξύλο κυπαρισιού και καρυδιάς και υποστηρίζονται εσωτερικά με σιδερένιες πλάκες. Στο δεξί ρόπτρο σημειώνεται «Απόλαυσε τον πόθον σου προσκυνητά. Εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου, εις τον πολύφο των ουρανών. Μήτυρ των εκκλησιών». Στον αριστερό αναγράφεται «Εισέλθετε ο ξένοι εις τα σαυλάς του Κυρίου, εις τον τάφον της ζωής, όπου κατοικεί η χάρις και επιπολάζει το ευλογημένον φως». Μετά την είσοδον αυτήν και προς την ανατολική κατεύθυνση υπάρχει άλλη μία πανομοιότυπη, η οποία εκκλείστη το 1187. Οι δύο αυτοί είσοδοι αποτελούν το σύμπλεγμα των πυλών του ναού και πλαισιώνονται από 11 κύονες λευκού και πρασινοπού μαρμάρου, οι οποίοι απολύγουν σε κορινθιακού τύπου κυονόκρανα. Στο ημικυκλικό τύμπανο επάνω από την Αγία Πόρτα υπήρχαν άλλοτε ανάγλυφες παραστάσεις με την έγερση του Λαζάρου, την Βαϊοφόρο, τον Ιερονυπτήρα και τον Μυστικό Δείπνο, οι οποίες σήμερα φυλάσσονται στο Μουσείο Ροκφέλλερ της Ιερουσαλήμ. Πανάγιος Τάφος, ο φρικτός Γολγοθάς. Η συγκλονιστικότερη εμπειρία για κάθε προσκυνητή, ο οποίος προσέρχεται στο ναό της Ανάστασης, είναι η άνοδος του στο λεγόμενο κρανίου τόπον, ο οποίος λέγεται εβραϊστή Γολγοθάς, όπου συνετελέστη το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και εσφραγίστη η Καινή Διαθήκη με το αίμα του Θεανθρώπου, το οποίο απέπλυνε από τα δεινά της αμαρτίας και του θανάτου το ανθρώπινο γένος. Αρχικά, ο λόφος του Γολγοθά συμπεριλαμβάνεται εις την νότια γωνία του εσωτερικού εθρίου του συγκροτήματος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όπου είχε τοποθετηθεί μέγας χρυσούς διάλυθος σταυρός εις ανάμνηση του κοσμοσωτηρίου γεγονότος. Ο σταυρός αυτός, σύμφωνα προς τα Σπηγάς, αποτελούσε αφιέρωμα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου, κατά μαρτυρία όμως του ανωνύμου προσκυνητού της Πλακεντίας, ο σταυρός αυτός το 570 ίστατο εις ανοιχτών βράχων και περιεβάλλετο από άργυρε πίχρυσα κυγκλειδώματα. Κατά την ανακαίνιση των ιερών προσκυνημάτων από τον Πατριάρχη Μόδεστο, εκτίστη πάνω από τον Γολγοθά στέγαστρο δια πρώτην φορά, το οποίο διατηρήθη μέχρι και τον 11ο αιώνα, οπότε και υψώθη τείχος εις την ανατολική του πλευρά. Την εποχή των Σταυροφόρων ανοίχθηκε είσοδος προς τον νότο, η οποία σήμερα έχει μετατραπεί σε παράθυρο.
Τότε διαμορφώθηκαν δύο παράλληλα επιμήκια αψιδωτά παρεκκλήσια με σταυροθόλια, εκ των οποίων το βόρειο ανήκει στους Ορθοδόξους, ενώ το νότιο έχει περιέλθει στην κατοχή των Λατίνων. Ο βράχος του φρικτού Γολγοθά, ο οποίος σήμερα έχει καλυφθεί με μαρμάρινο επένδυση, ευρίσκεται στην νότιο-ανατολική πλευρά του Καθολικού, ανατολικά της αποκαθυλώσεως, και υψώνεται 4,5 περίπου μέτρα από το δάπεδο του ναού. Στο χώρο αυτό οδηγούν 4 κλίμακες, εκ των οποίων η πρώτη ευρίσκεται ανατολικά της Αγίας Πόρτας, η δεύτερη από την είσοδο της νοτίου πλευράς του Καθολικού, η τρίτη αρχίζει από το Ιερό Βήμα του Καθολικού και η τελευταία από τα νοτιοανατολικά δώματα του συγκροτήματος. Το Ορθόδοξο Παρεκκλήσιο διακρίνεται για την εξαιρετική διακόσμηση και την επιβλητικότητά του. Στην ανατολική πλευρά και υπό της Αγίας Τραπέζης διακρίνεται στο βράχο κυκλικό άνοιγμα, εντός του οποίου εστήθη ο Σταυρός του Μαρτυρίου. Το άνοιγμα αυτό καλύπτεται με ασπιδόμορφο αργυρούν δίσκο, επάνω στον οποίο έχουν αποτυπωθεί 5 σκηνές από τα πάθη του Χριστού. Επάνω από την οποία έχει τοποθετηθεί μαρμάρινη Αγία Τράπεζα με εγχαραγμένη την επιγραφή. Θεωρεί το αίματι και νοθέντι, Δέσποτα Χριστέ, εκ της σεις αχράντου πλευράς, και ζωοποιού θυσία μεν πέπαυτε ειδωλική, πάσα δε η γη σου της ενέσεως την θυσίαν αναφέρομεν. Πίσω από την Αγία Τράπεζα έχει τοποθετηθεί μέγα σταυρός, επάνω στον οποίο είναι προσιλωμένος ο εσταυρωμένος, δορυφορούμενος από την Θεοτόκο και τον Ιωάννη. Βορείως της Αγίας Τραπέζης σχηματίζεται κυονοστήρικτος με τη μορφή κυβορίου, πρόθεσης με την επιγραφή. Σωτηρίαν ηργάστο εν μέσω της γης Χριστέ ο Θεός, επί σταυρού τας αχράντους χείρας εξέτηνας. Το παρεκκλήσιον των Λατίνων είναι, σύμφωνα προς την παράδοση, ο τόπος της προσιλώσεως του Χριστού στο Σταυρό. Στην ανατολική του πλευρά υψώνεται αργυρούν αλτάριον, ο πίσω από το οποίο ψηφιδωτή παράστασης εξιστορεί το φρικτό γεγονός. Μικρότερο αλτάριο υψώνεται εξ αριστερών του κεντρικού με ολόγλυφο εικόνα της Θεοτόκου, η οποία δέχεται το πλήγμα της Ρομφαίας, σύμφωνα προς το Ευαγγελικό χωρίο. «Και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσετε Ρομφαία». Στην ανατολική πλευρά, ανάμεσον του Ορθοδόξου και του Λατινικού προσκυνήματος, σώζεται ρογμή εις των βράχων του Γολγοθά, η οποία, σύμφωνα προς την παράδοση, εσχηματιστεί από τον σεισμό κατά την ώρα της Σταυρώσεως. Thank you.
ήταν παλιά. Εδώ. Κάποιο σημείο. Λίγο να δούμε. Το σημείο είναι ιστορικό. Θα δούμε από εδώ. Το σημείο είναι κατάρα. Το σημείο στην πέτρα που λέει. Το Ευαγγέλιο. Θα ίδια, το πιζόλα. Θα δεις από δεξιά. Όπως είμαστε εμείς. Otra vez que las filas del...